από το 2000 έχουν αγοραστεί τα συστήματα αυτά, ναι, και μέχρι σήμερα δεν έχουν τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά, γιατί οι διαγωνισμοί οι οποίοι γίνονται για την τοποθέτηση των συστημάτων προσκρούν σε συμφέροντα εργολαβικά, έτσι, και γίνονται καταγγελίες ή πάνε στα δικαστήρια, ο κάθε ένας που μπορεί να πάρει την εργολαβία πάει ο άλλος, ο αντίπαλος, πάει πρόβλημα στη δικαιοσύνη κλπ. Εδώ, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί η ελληνική δικαιοσύνη στον Άριο Πάγο να έχει βγάλει σε δύο εβδομάδες μία απόφαση για τους πληστηριασμούς και να συζητάμε για μετά 23 χρόνια να μην έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο που πρέπει να το πούμε, ο ΟΣΕ έπρεπε σήμερα να έχει προσωπικό 2.100 άτομα με βάση το οργανόγραμμα το τελευταίο, το οποίο πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2020. Οι υπηρετούντες σιδηροδρομικοί είναι 750 και αντιλαμβάνεστε, όταν για 90 προσλήψεις παλεύει η σημερινή διοίκηση του ΟΣΕ από το 2020 και κολλάνε συνεχώς στο ΑΣΕΠ, πότε θα ολοκληρωθούν αυτές? 23 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαμε να είχαμε λύσει αυτό το σύστημα. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε αυτούς τους νεκρούς σήμερα. Ακριβώς. Και κανένα ακριβώς νεκρό. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε να είναι χειροκίνητα αυτά τα συστήματα είναι τουλάχιστον τραγικό. Ο σταθμάρχης του σταθμού είναι τυφλός. Βλέπει την αμαξοστοιχεία μόνο όταν μπαίνει ή όταν βγαίνει. Στην είσοδο και στην έξοδο. Τη διαδρομή της αμαξοστοιχείας θα έπρεπε να τη βλέπει αν είχε το σύστημα το CTS. Θα έβλεπε την διαδρομή της αμαξοστοιχείας και θα είχε αποφευχθεί αυτό το τραγικό συμβάν που σήμερα όλοι ζούμε. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, ξέρετε έτσι τεχνικά, σε τι χιλιόμετρα κινούντουσαν οι σειρμοί εκείνη τη στιγμή? Το ότι ήταν 10 με 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, σε αντίθετη κατεύθυνση η μία αμαξοστοιχεία με την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι τα χιλιόμετρα της αμαξοστοιχείας, της επιβατικής αμαξοστοιχείας, ήταν πάνω από 120. Πάνω από 120. Πω, 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 πω. Σίγουρα.